Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Για να πούμε 2-3 πράγματα λοιπόν. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ και τι καταγγελία είναι αυτή που βγάλατε από χθες το βράδυ? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς από εχθές όταν κάναμε τη Γενική Συνέλευση πήραμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε δώσει τη δημοσιότητα... Ο κύριος Τσικαλάγιας. Δεν ξέρω. Μάλλον, εγώ το είδα από τον κύριο Τσικαλάγια. Ο κύριος Τσικαλάγιας το έδωσε. Όταν συνεδρίασε η Επιτροπή για να δούμε τι θα προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση, ζητήσαμε το πρόγραμμα ακριβώς να δούμε πώς είναι οι συναντήσεις και επειδή δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική ούτε της φιέστας ούτε οτιδήποτε, θέλαμε να γίνει μια συγκεκριμένη κουβέντα. Επιλέξαμε την ώρα που με βάση το πρόγραμμα φαίνονταν ότι θα γίνει η συνάντηση με τους περιφερειακούς και με τους αυτοδιοικητικούς πρώτου βαθμού, με τους δημάρχους δηλαδή, και ζητήσαμε να πάρουμε απόφαση στη Γενική Συνέλευση για να είναι εκείνη την ώρα η συνάντηση, γιατί θέλουμε σε αυτή τη συνάντηση να πάρουν θέση και η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια αλλά και οι δήμαρχοι. Ναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαμε καθόλου στο πλάνο. Δεν θεωρούμαστε παραγωγικός τομέας στο νομό Καστοριάς και αυτό φάνηκε και από τις προσκλήσεις οι οποίες είχαν εκκληθεί για το ποιοι θα δούνε τον κύριο Γεωργιάδη στο επιμήλυση. Ποιοι είναι οι παραγωγικοί φορείς λοιπόν. Ναι. Παρόλο που είμαστε και στο δρόμο, Χρήστο, δεν σεβάστηκαν πραγματικά έστω αυτή τη διαδικασία ότι έχουμε βγει στο δρόμο για προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και αγγίζουν με όλο τον κόσμο. Δεν έχουν να κάνουν με προβλήματα που αγγίζουν μόνο τους αγρότες. Ξεκίνησε μια διαδικασία μετά το μεσημέρι και αφού βγάλαμε την απόφαση στον αέρα και είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή η κινητοποίηση μπροστά στην περιφέρεια και θα ζητήσουμε να γίνει συνάντηση παρουσία των δημάρχων και των αντιδημάρχων. Ξεκίνησε μια διαδικασία να κλειστεί ένα ραντεβού λίγο μετά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στο Λιμναίο, χωρίς μόνο με 3 άτομα αντιπροσωπεία και να πάμε εκεί να συζητήσουμε τα ζητήματα. Εμείς αυτό το πράγμα δεν το δεχτήκαμε. Ποιος σας το είπε αυτό. Τώρα νομίζω ότι αυτό δεν έχει σημασία, αλλά έγινε παρέμβαση και από τον βουλευτή, έγινε παρέμβαση και από κομματικά στελέχη και χαμηλά και υψηλά. Δηλαδή σας είπαν, κανονίζουμε ραντεβού μαζί σας στο Λιμναίο. Ναι. Αρκεί να μην κάνετε την κινητοποίηση. Κοιτάξτε, έμπαινε ζήτημα. Το αν πηγαίναμε στο Λιμναίο. Ποιος ήταν ο λόγος που θα κάνουμε την κινητοποίηση? Μάλιστα. Εμείς θα κάνουμε την κινητοποίηση, θα εγκριθεί το ψήφισμα αυτό που έχουμε, οι θέσεις και οι προτάσεις που θα έχουμε στην κινητοποίηση και αυτές τις προτάσεις και τις απόφυσες θα πάμε να τις καταθέσουμε στον κύριο Υπουργό. Εσείς ακριβώς, Δημήτρη, σήμερα 12 η ώρα, το ραντεβού αυτό στο Λιμνίο το αρνηθήκατε τελικά για να το καθαρίσουμε αυτό? Ναι. Το αρνηθήκατε και λέτε ότι εμείς θα είμαστε 12 η ώρα στην αντιπεριφέρεια. Εκεί που θα είστε στην αντιπεριφέρεια, για ποιο λόγο θα είστε και μήπως χάνετε και ευκαιρία ενός ραντεβού με τον ίδιο τον Υπουργό? Κοιτάξτε να δείτε... Γιατί όταν θα είστε εκεί δεν θα μπορείτε να τον δείτε, λογικό δεν είναι? Αυτό θα πρέπει να είναι εκτίμηση της κυβέρνησης του κατά πόσο βάζει προτεραιότητες για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του αγροτικού τομέα της επιβίωσης αλλά και γενικότερα με το κομμάτι της επιβίωσης της ίδιας της Καστοριάς. Ναι. Συνολικότερα σαν νομό. Αν υπάρχει εκτίμηση από τα τοπικά στελέχη τέτοια που να πούνε στον Υπουργό ότι δεν πρέπει να τους δεχθείς αυτούς γιατί δεν υπάρχει θέμα από τη στιγμή που δεν δεχθήκαν το ραντεβού, νομίζω ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί. Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό που βάλαμε εχθές. Έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Δεν έχουμε καλέσει μόνο τους αγρότες. Ναι, και πριν λίγο και ο συνεργάτης έβγαλε ανακοίνωση, θα είναι ίσως γενικά καλείται κόσμο που μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε επαγγελματική τάξη σαν μια μορφή διαμαρτυρίας σήμερα, όχι απλά κινητοποίηση αγροτικής. Κοιτάξτε να δείτε, έρχεται ένα από τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης στην περιοχή. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει και αυτό το βασικό στέλεχος της κυβέρνησης και πρέπει να μεταφέρει στην κυβέρνηση, ότι εδώ υπάρχει οξυμένο πρόβλημα. Εμείς αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Ότι εδώ πέρα υπάρχει οξυμένο πρόβλημα και θα πρέπει να σκύψει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και όλα τα Υπουργεία ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει σοβαρό θέμα επιβίωσης πια. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Από ό,τι φαίνεται τα κομματικά στελέχη δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Εμείς αυτό το ζήτημα βάλαμε και έτσι θα πάμε και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο στη συνάντηση αυτή
Όλη την Καστοριά ουσιαστικά, όπου και αν ανήκει ο καθένας, αυτό που θέλουν να τονίσουν οι άνθρωποι, αυτό καταλαβαίνω Δημητρή, για να το κάνουμε λίγο κωδικοποιημένα. Αυτό που θέλουν να πούν οι άνθρωποι σήμερα, ότι αυτό που θα γίνει στην Ομαρχία δεν είναι μια αγροτική κινητοποίηση. Φυσικά θα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εκεί, αλλά θέλουν να πάρει την διάσταση της λαϊκής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που έχει η Καστοριά σήμερα. Αυτό είναι, αν μπορούμε να πούμε με δύο λόγια, το νόημα όσων θέλει να πει ο κύριος Μόσχος αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βάζουμε ξεκάθαρα το ζήτημα που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το κόστος παραγωγής στα αγροτικά προϊόντα και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν νομός από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι το ζήτημα που έχει να κάνει, για παράδειγμα, αυτό που ζητάμε για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα και ειδικά για τους αγρότες, ζητάμε να πάει στη τιμή δηληστηρίου, νομίζω ότι το αποδέχεται και είναι ζήτημα για όλο τον κόσμο και θα βοηθήσει όλο τον κόσμο. Το δεύτερο και ουσιαστικό που βάζουμε για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα σοβαρό κομμάτι που απασχολεί όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και όλο τον κόσμο. Τα επόμενα ζητήματα που βάζουμε που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, το ίδιο και αυτά. Δεν απασχολούν μόνο τους αγρότες, στην ίδια κοινωνία ζούμε, τις ίδιες καταναλώσεις κάνουμε σε προϊόντα, σε αγαθά και αγγίζει όλο το κομμάτι. Εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα, κύριε Νατσούλη, με ένα 30 ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Με την ιστορία με τα ξύλα, όταν έγινε το προηγούμενο διάστημα και δοθήκαν ξύλα 2 τόνους για μια οικογένεια, είναι δυνατόν να βγει με 2 τόνους για μια οικογένεια στον νομό Καστοριά? 2 τόνους στο κεφαλάρι, 2 τόνους στο κεφαλάρι, ναι. Είναι δυνατόν. Διαχωρικά. Δημήτρη, όμως θα σου πει κάποιος, μα γιατί δεν κάνεις και το ραντεβού στο Λιμναίο να είσαι και στην διαμαρτυρία? Γι' αυτό ζητήσαμε το ραντεβού να γίνει παρουσία των περιφερειακών και των δημάρχων, γιατί θέλουμε εκεί μέσα πραγματικά να βάλουν προτεραιότητα. Εσείς και θέλετε το ραντεβού να γίνει μέσα στην Ομαρχία, λοιπόν. Ναι. Και όχι στο Λιμναίο. Και οι γι' αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ζήτημα ουσίας για μας. Είναι ζήτημα το να μείνουμε στο νομό. Εάν τους αρέσει αυτό το κομμάτι, ότι μεταναστεύουμε είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά το τελευταίο διάστημα, εγώ βλέπω από φίλους μου, από γνωστούς, και η ανέχεια, Χρήστο, έχει φτάσει στα όρια. Να σας πω ένα περιστατικό που με έχει... Τι να σας πω, δεν αισθάνθηκα και καθόλου καλά εχθές. Ήρθε συνάδελφος αγρότης, ο οποίος μου ζήτησε 20 ευρώ για να φέρει το τρακτέρ, γιατί είπε, εγώ δεν μπορώ να λείπω από εδώ. 20 ευρώ για να βάλει πετρέλαιο, το καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δημήτρη, να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Αν δεν μπείτε σε αυτή τη συνάντηση, από τους αυτοδιοικητικούς τι ζητάτε σήμερα, τι ζητάτε να πούν? Εμείς από τους αυτοδιοικητικούς, αυτό που ζητάμε είναι στη συνάντηση που θα γίνει με τον κύριο Γεωργιάδη, να πει το ζήτημα αυτό που βάζουμε. Για την ακρίβεια, για το κόστος παραγωγής στα αγροτικά προβλήματα, ζητήματα που έχουμε, και θα πρέπει να αναδείξουν το ζήτημα στον κύριο Γεωργιάδη, μιας και είναι ο κύριος υπεύθυνος της ανάπτυξης της κυβέρνησης, ότι αυτός εδώ ο νομός για να αναπτυχθεί χρειάζεται συγκεκριμένα μέτρα στον αγροτικό τομέα, που είναι ένας δυναμικός κλάδος που μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά σε άλλη λογική και σε άλλη πολιτική. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και αυτό πρέπει να βάλουν και αυτοδιοικητικοί. Εάν πάνε να βάλουν, είτε οι δημάρχοι, οτιδήποτε, αναπτυξιακά έργα, δεν ξέρω αυτά του Θεατίνε, εμάς δεν μας αποσχολεί καθόλου, κύριε. Δεν είναι κακό να βάλουν και το ένα και το άλλο, θα έλεγα όμως εγώ. Γιατί όντως μπορεί να χρειαστούμε τον κύριο Γεωργιάδη και για αμιγώς δικά του Υπουργείου του ζητήματα. Δεν είναι κακό να μπει και το ένα και το άλλο. Με την ίδια, θα λέγαμε, βαρύτητα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνούμε. Τώρα, όχι. Δημήτρη, συνάδελφοί σας μας είπαν ότι σήμερα έχουν την πληροφορία ότι θα έρθουν και ΜΑΤ. Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Έχετε τέτοια πληροφορία ότι σήμερα στην Καστοριά θα έχουμε ΜΑΤ? Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει διάφορα. Αυτό είναι ζήτημα της αστυνομίας. Εμείς θα πάμε συντεταγμένα σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν έχουμε, τόσα χρόνια έχουμε δείξει, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, ότι κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις τις οποίες είναι συντεταγμένες, είναι ελεγχόμενες από την Επιτροπή, δεν έχουμε δημιουργήσει έκτροπα, δεν έχουμε δημιουργήσει τίποτα. Τώρα, αν η κυβέρνηση θέλει να μας πάει στο τσαμπουκά και φέρνει αυτό που λέει τα ΜΑΤ για να μπορέσει να μας αντιμετωπίσει, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει, γιατί αυτό το πράγμα θα ξύνει ακόμη περισσότερο. Θα το δούμε, γιατί ΜΑΤ δεν έχουμε δει στην Καστοριά, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες πιο παλιές εποχές με ποδοσφαιρικούς αγώνες κτλ. Θα το δούμε λοιπόν αν θα έχουμε και ΜΑΤ σήμερα. Είναι μια πληροφορία που μας τη δίνουν συνάδελφοί σας. Θα την ελέγξουμε, δεν ξέρουμε αν είναι. Ναι. Θα το δούμε πάντως. Θα το δούμε αν θα είναι. Που έγινε η πρώτη κινητοποίηση στο νομό για τα φασόλια,
Τότε τα μάτια αστυνομικοί που είχαν μπει στην ομαρχία από την πίσω πόρτα. Ναι, τώρα που το λες το θυμήθηκα. Ναι, πραγματικά. Τότε είχαμε και πάλι την παρουσία των ΜΑΤ εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί θα είμαστε μαζί και θα είναι και η Έλενα εκεί στον χώρο της εκδήλωσης. Θα μεταδώσουμε όλα όσα γίνουν εκεί ζωντανά, οπότε θα τα πούμε. Χρήστο, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία και τώρα λίγο πριν τη συγκέντρωση, καλούμε όλο τον κόσμο, όσοι αισθάνονται ότι πραγματικά τους αγγίζουν αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ. Δεν γίνεται να κερδίσουμε πράγματα χωρίς αγώνα, χωρίς συμμετοχή. Είναι μια ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε και στην κυβέρνηση το τι ακριβώς περνάει αυτός ο νομός, το πόσο βασανισμένος είναι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα έτσι όπως έχουν εφαρμοστεί και αυτά που έχει πάθει και με τη Γούνα και με τα υπόλοιπα ζητήματα και με τον αγροτικό τομέα. Και νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να του δει προσωπικά ότι είναι ευθύνη του καθενός πια. Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, για τα ΜΑΤ και άλλο μήνυμα. Τα ΜΑΤ είναι ήδη Καστοριά, μας λένε. Οπότε θα το δω αυτό το ζήτημα σε δύο λεπτάκια. Θα σας έχω. Χρήστο, επειδή καλλιεργείται αυτό και από το πρωί, δεν πρέπει να φοβηθούν. Θα είμαστε εκεί. Δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε κανένα επεισόδιο. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε από το χώρο της συγκέντρωσης. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.